Κατηγορία φασιονίστα stock και ποιοι θα ήταν οι καταλληλότεροι για να μιλήσουν πρώτοι στο καινούριο μας φθινοπωρινό site από τους ίδιους τους φασιονίστας της Toi-Moi. Δηλαδή, Αχιλλέα. Καλησπέρα. Είμαστε μαζεμένοι σήμερα εδώ για να σας δείξουμε την συλλογή μας. Είμαστε το σχεδιαστικό τμήμα της Toi-Moi και θεωρούμε ότι, εντάξει, μπορεί να έχουμε πάρα πολλούς οδηγούς που αγαπάμε, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι για μας είναι οι πιο αγαπημένοι. Ο καθένας μας έχει επιλέξει κάποιους οδηγούς να σας παρουσιάσει, που είναι μέσα στις τάσεις της φετινής σεζόν, αλλά και μερικοί που είναι πιο προπομπή για την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, εγώ θα φωνάξω πρώτα την Άννα Μαρία, γιατί εκεί κάπου την βλέπω προς το να κρύβεται. Για έλατε εδώ, Δέσποινης Άννα Μαρία. Επιλέξατε και φορέσατε το αγαπημένο σας κομμάτι. Ναι. Θέλετε να μας πείτε κάτι για αυτό το κομμάτι? Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και επειδή δεν μπορείς να μιλήσεις, μπορείς όμως να μας το δείξεις. Αυτό είναι το αγαπημένο μου φόρεμα, γιατί έχει 50's κόψιμο και διχρωμία άσπρο με μαύρο, το οποίο δημιουργεί ένα πολύ ωραίο παιχνίδι κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν ήσουν για μια μέρα πολίτρια σε ένα κατάστημά μας, θα το πρότεινες σε κάποια από τις επισκεπτριές μας? Φυσικά, να το δοκιμάσουν. Ανεπιφύλακτα. Θα τις έλεγες με λίγα λόγια ότι είναι το must have κομμάτι της φετινής μας συλλογής για σένα. Ακριβώς. Ευχαριστούμε, Άννα Μαρία. Ταιριάζουμε Μάρο. Καλησπέρα σας. Κάτι μου θυμίζει αυτό το σακάκι. Κάπου το έχουμε βάλει. Μήπως είναι από τη φετινή μας καμπάνια. Ξέρω όμως ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα είδαμε σε όλες τις συλλογές των μεγάλων οίκων. Το στυλ του είναι μιλιτέρ, όπως και τα χρώματά του. Έχει τονισμένους ώμους. Και θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κάποιο στη συλλογή του. Γιατί είναι και διαχρονικό, δηλαδή δεν είναι μόνο για την τρέχουσα σεζόν, θα φορεθεί. Το χρώμα του επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο και θα είναι ένα από τα χρώματα που θα φορεθούν φέτος. Και επειδή ο Χαράλεμπος νομίζω ότι κάτι φοράει που είναι σχεδιαστική λεπτομέρεια του συγκεκριμένου ρούχου. Για έλα, Χαράλεμπε. Κάτι λείπει, για ενωθείτε. Ήθελα να συμπληρώσουμε το look. Είναι η φόδρα μου. Είναι η φόδρα. Οπότε μπορούμε να πούμε άνετα ότι όποια κοπέλα πάρει αυτό το σακάκι μπορεί άνετα να βγάλει τη φόδρα και να τη δώσει ως δώρο γυλαίκο στο σύντροφό της. Χαράλεμπε, ωραίο το γυλαίκο, αλλά μάλλον θα πρέπει να μας πεις και εσύ ποιο είναι το αγαπημένο σου κομμάτι από τη φετινή συλλογή. Αν έπρεπε να μιλήσω για αγαπημένο κομμάτι ή μάλλον ακόμη καλύτερα για must have κομμάτι, θα επέλεγα αυτό το παλτό. Είναι ένα μπροκάλ παλτό με έντονους ώμους, απόλυτη τάση, σταυροκουμποτό, με ωραία εντυπωσιακά κουμπιά, το οποίο παλτό θεωρώ ότι πραγματικά είναι statement από μόνο του, ότι μπορεί, οτιδήποτε και να φοράς από μέσα μπορεί να το προσέξει και κανείς, αλλά με το που θα σκάσεις μύτη, ας πούμε, σε ένα μαγαζί, σε μια εκδήλωση με αυτό το παλτό, θα σε θυμούνται για πάντα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ευχαριστούμε, Χαράλεμπε. Παρακαλώ. Καρό βλέπω. Γιατί επέλεξες το καρό? Βλέπεις και βολάν και βλέπεις ένα τεράστιο καρό και βλέπεις μια εικόνα η οποία μιλάει από μόνη της. Εγώ δεν χρειάζεται να μιλήσω, κάνω μια στροφή μόνο. Μεγάλη μανσέτα. Έχουμε πολύ καρό φέτος στην συλλογή μας. Έχουμε πολύ καρό, ναι. Και σε πουκάμισο κυρίως το καρό ή και σε άλλα? Κυρίως σε πουκάμισο. Και έχουμε και πολύ βολάν. Αλλά βολάν στο πουκάμισο με αυτόν τον τρόπο έχουμε πρώτη φορά. Και πρέπει να το πάρουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Αχιλλέα, δεν έχεις δικά σου αγαπημένα? Εγώ έχω το λιγότερο 700 ρούχα αγαπημένα μέσα σε αυτή τη συλλογή. Θεωρώ ότι είναι όλα καταπληκτικά, όλα σούπερ. Θεωρώ ότι πρέπει οπωσδήποτε να μας επισκεφτούν φέτος για να δοκιμάζουμε τα τζιν μας που είναι εκπληκτικά. Έχουμε καταπληκτικά δερμάτινα σε απίστευτες κατασκευές, φοβερούς οδηγούς, με πολύ αναβαθμισμένες ποιότητες και εντελώς διαφορετικές από κάθε άλλη φορά. Είναι πάρα πολλά τα ρούχα που θα ήθελα να δείξω, αλλά νομίζω πως δεν μας φτάνει ο χρόνος για να σας δείξω. Ένα διαφορετικό perfecto. Πιο γυναικείο και διαφορετικό από τον άλλον. Ωραίο χρώμα. Είναι τάση αυτό το χρώμα φέτος? Ναι, είναι φέτος τα bottle green και τα πράσινα και τα κυπαρισί, όπως και το κόκκινο, είναι must have. Είναι τα καλύτερα χρώματα της τάσης, της σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.
Και ήρθε η στιγμή των αξεσουάρ για την φετινή φθινοπωρινή μας συλλογή. Αργίτα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας, καταρχάς να σας πω ένα welcome στον υπέροχο κόσμο των αξεσουάρ της του ΑΕΜΟΑ, τον οποίο τον έχουμε δημιουργήσει με πολύ μεγάλη φροντίδα, ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένος με τα ρούχα και τη συλλογή της του ΑΕΜΟΑ. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω κάποια πολύ σημαντικά και must have items που πρέπει οπωσδήποτε να μην λείψουν από την καρταρόμπα σας. Ξεκινώντας από τη τσάντα με τα απόλυτα φρίζες, είναι πολύ μεγάλη τάση, όλες οι τσάντες με τρουκ, με λεπτομέρειες, είναι πάρα πολύ σημαντικό fashion statement στη φετινή συλλογή μας και γενικότερα. Επίσης, μην παραλείψετε να βάλετε μπουτονιέρες παντού. Όπως βλέπετε, εγώ έχω τηθεί επάνω με την Άρτα και τα Γιάννενα, είναι μία από τις καινούριες μας μπλούζες. Λέω να βάλω και 2-3 μπουτονιέρες εκεί πέρα. Πώς σας φαίνεται? Πλουραλιστική σε βρίσκω. Εντάξει, με λίγο λάτσα. Συνεχίζουμε. Ήθελα να σας δείξω λίγα από τα πιο σημαντικά παπούτσια της φετινής μας συλλογής. Το πρώτο, το οποίο θα το δείτε και σε πολύ έντονο, το έχουμε κάνει λίγο πιο large εμείς στη φωτογράφησή μας, με λίγο πιο έντονη γούνα, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ πιο wearable για την καθημερινή μας ζωή. Αυτή είναι μία μπότα με αποσπόμενη γκέτα γούνα, η οποία είναι πολύ μεγάλη τάση, οπότε εάν θέλετε να είσαστε πιο ήρεμοι έτσι στο ντύσιμό σας, ήρεμες μάλλον, φοράτε την μπότα σκέτη και αν θέλετε να είσαστε λίγο πιο fashionable, βάζετε από πάνω την κέτα με τη γούνα. Ή ξεκινάμε το πρωί έτσι και το βράδυ αλλιώς, ή το πρωί είμαστε. Το βράδυ πάμε στα χέρια. Εγώ θα λέω το βράδυ να βάλουμε αυτό. Αχα. Το οποίο είναι ένα πίπτο μποτάκι με τρουκ πίσω, ή αν θέλετε να βάλετε κάτι λίγο πιο ψηλοτάκουνο, μία τρίχρωμη γόβα σε σουέτ. Το σουέτ είναι τάση. Σωστό. Λοιπόν, οι φαρδιές ζώνες είναι πολύ μεγάλη τάση, οπότε σας δείχνω μία χαρακτηριστική η οποία συμμετέχει στη συλλογή μας και στο προσπέκτους. Και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φουλάρια, επειδή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το patchwork, είναι αυτό, το οποίο είναι casual και δίνει έτσι ένα ιδιαίτερο στυλ, ακόμα και σε ένα μαύρο απλό ρούχο. Και τέλος, κάποια κοσμήματα, τα οποία μάλλον θα πρέπει να κάνουμε zoom εδώ πέρα. Είναι η νέα version του choker, επειδή παίζει πολύ η δαντέλα. Και γενικώς κάποια έτσι πολύ έντονα βραχιόλια και αυτό το θα το δείτε πάρα πολύ έντονα στο καινούριο μας προσπέκτους, τα κολιέ που είναι πολυμορφικά και μπορείς να τα κάνεις βραχιόλι ή οτιδήποτε. Τέλος, θα ήθελα να σας ευχηθώ να απολαύσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τη συλλογή μας, όσο απολαύσαμε εμείς τη δημιουργία της. Ευχαριστούμε πολύ!